εδώ πέρα, σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα που βρισκόμαστε, αυτό το οικόπεδο εδώ πέρα είναι χαρακτηρισμένο, είναι χαρακτηρισμένο πλατεία. Ήταν όταν με την επέκταση του, του αργοστολιού, την επέκταση, αυτό χαρακτηρίστηκε και αυτή τη στιγμή είναι πλατεία και εγκατελειμμένο όπως το βλέπετε. Αυτή την περιοχή που ήρθες, είμαστε σε πλήρη εγκατάλειψη. Δηλαδή το μαρτυράνε και μόνο οι φωτογραφίες, να δείτε την πλήρη. Μιλάνε ότι έχει αναβαθμιστεί η περιοχή. Ούτε μια πρόκα δεν έχουν καρφώσει εδώ πέρα. Και αυτό, αν συνέβαινε μόνο εδώ τις λαϊκές κατοικίες, θα υπήρχε αυτό το φαινόμενο εδώ πέρα. Υπάρχει σε όλο το Αργοστόλι, σε όλα τα χωριά του Αργοστολιού, Κοπουκολάτα, Κοποθεκράτα, Μινιές. Αυτό το φαινόμενο είναι γενικά σε όλο το... Εκτός αν αφαιρέσουμε κάτω την πλατεία και την παραλία. Θέλω να πω, λένε για νερό. Μιλάνε για νερό, ότι μας φέρανε νερό. Εδώ το νερό ακόμα δεν έχουν αλλάξει το με αντοσολίνες. Επομένως να μην μιλάνε ότι πίνουμε καθαρό νερό εμείς εδώ τις λαϊκές κατοικίες. Και σε άλλες περιοχές του Αργοστολιού είναι που δεν έχουν αλλάξει ακόμα τους σωλήνες. Εγώ πιστεύω ότι η νέα αρχή που θα έρθει, που θα είναι επικεφαλής και δήμαρχος ο κύριος Μιχαλάτος, πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα θα τα επαναφέρουμε όπως ήταν. Όλη εδώ η περιοχή θα δει πραγματικά άσπρη μέρα. Αυτά θέλω να πω, Χριστίνα. Γεια σας. Κλείσομαι σαν δημότης Αργοστολιού. 62 χρόνια που ζω στο Αργοστόλι, εκπλήσωμαι με την εικόνα που βλέπω στις λαϊκές κατοικίες. Πραγματικά είναι εικόνα εγκατάλειψης. Είναι λυπηρό να βλέπω κτίρια τα οποία έπρεπε να τα εκμεταλλεύεται ο Δήμος. Αν είχε άλλος Δήμος αυτή την περιουσία, πιστεύω ότι θα ήταν ένα αλάφρωμα στα οικονομικά του Δήμου πρώτα απ' όλα. Μία ζωντάνια στην περιοχή. Εδώ, όπως θα βλέπετε, αποτυπώνεται στην κάμερα, είναι εγκατελειμμένα όλα. Φαντάζομαι ότι τα γνωρίζει η Δημοτική Αρχή, δεν έχει όμως τη θέληση και τη βούληση να φτιάξει κάποια πράγματα. Γι' αυτό και εγώ, παρόλο δεν έχω ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, βλέποντας όλα αυτά τα στραβά και ανάποδα που γίνονται στο Δήμο μας, συντάσσομαι με το Μιχαλάτο, το Θεόφιλο, γιατί πιστεύω ότι ενδιαφέρεται για το Αργοστόλι και εμείς όλοι τα αργοστολιοτόπουλα θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά προβλήματα. Αυτά.